για να παραπλενήσουν τους πιστούς και πολλοί τρέχουν κοντά τους, τους μυθοποιούν, τους αγιοποιούν κιόλας. Θα έρθει ο καιρός όμως που το ψέμα θα καταπέσει, θα αποκαλυφθεί ότι όλα αυτά είναι μια καλωστημένη απάτη. Στη Δευτέρα Παρουσία θα ακούσουν το φοβερό λόγο του Χριστού, ουκ είδα ημάς, και θα απαντήσουν, μα Κύριε, δεν προφητέψαμε στο όνομά Σου, δεν κάναμε θαύματα στο όνομά Σου, δεν διώξαμε δαιμόνια στο όνομά Σου, και θα τους απαντήσει, ουδέποτε έγνων ημάς, ποτέ δεν σας ήξερα, δεν σας γνωρίζω, αποχωρείτε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Συνεχίζει ο Απόστολος, και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καθίσουμε, αγάπη δεν μοιέθω, ουδέν ωφελούμε. Παράξενο ακούγεται στα αυτιά μας. Αλλά ο Απόστολος, μοιράζω στους φτωχούς όλη την περιουσία μου, και αν ακόμα παραδώσω στη φωτιά το σώμα μου για να καεί, αλλά δεν έχω αγάπη, σε τίποτα δεν με ωφελεί. Γι' αυτό έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αγάπης ουδέν ίσον, ουδέ αυτό το μαρτύριο. Στη συνέχεια, ο Απόστολος Παύλος απαριθμεί ποια είναι τα χαρίσματα της αληθινής αγάπης. Η αγάπη μακροθυμεί. Όποιος αγαπάει, λέει, πραγματικά έχει μακροθυμία, χριστότητα, δηλαδή καλοσύνη. Δεν ζηλοφωνεί, δεν κομπάζει, δεν υπερηφανεύεται, δεν ασχημονεί, δεν κοιτάζει το δικό του συμφέρον αλλά του άλλου. Αυτός που αγαπάει δεν είναι ευερέθιστος, ξεχνάει το κακό, δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν ότι η ρίζα όλων των κακών είναι η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η φιλαυτία. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα των στίχων αυτών. Τι θέλει να μας πει ο Απόστολος? Ότι η αγάπη και ο εγωισμός δεν πάνε μαζί. Ο εγωιστής άνθρωπος είναι ανάπηρος, είναι ανίκανος να αγαπήσει. Αγαπάει μόνο τον εαυτό του και έχει μάθει να χρησιμοποιεί τους άλλους. Η αγάπη πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Εκείνος λέει που αγαπάει, όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, για όλα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει. Όλα τα χαρίσματα, συνεχίζει ο Απόστολος, και η προφητεία και η γλωσσολαλία και η θαυματουργία θα πάψουν να υπάρχουν. Θα μείνουν τα τρία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Μίζονται τούτον η αγάπη. Το μεγαλύτερο όμως και σπουδαιότερο είναι η αγάπη. Και καταλήγει στο υπέροχο αυτό κείμενο. Διώκεται την αγάπη. Να επιδιώκεται την αγάπη, το μέγιστο χάρισμα. Με άλλα λόγια, ο Απόστολος Παύλος μας παροτρύνει και μας συμβουλεύει να οικειοποιηθούμε την αγάπη, να την επιδιώκουμε με όλο το είναι μας. Σ' άλλα επιστολές του θα πει, «Δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλεις, γίνετε υπηρέτες μεταξύ σας,